Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο το οποίο δείχνει ένα ρομπότ με τρία χέρια να διευθύνει σε ρόλο μαέστρου μια ορχήστρα στην περιοχή της Δρέσδης. Αναλυτικότερα, η συναυλία του Συμφώνικερ της Δρέστης με αφορμή την 25η επετείο του περιελάμβανε δύο μέρη. Ένα υποανθρώπινη διεύθυνση και ένα με το ρομπότ Μάιρα Προές που χρησιμοποιούσε τρία χέρια για να διευθυνεί τους υπόλοιπους μουσικούς. Όπω μπορούμε να δούμε στο βίντεο, μόνο ότι δεν διαθέτει τη συναισθηματική υπόσταση ενό ανθρώπου κατά τη διεύθυνση των υπολείπων είναι απόλυτα ακριβέ τι κινήσει του, επιτρέποντα ταυτόχρονα στου μουσικού να ακολουθήσουν πολύπλοκου ρυθμού. Αξίζει να σημειωθεί πως το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media έχει διχάσει την κοινή γνώμη, με τους περισσότερους να υποστηρίζουν πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι πρωτών πυλών, ακόμα και στον κλασικό πολιτισμό, φοβούμενη την αντικατάσταση των ανθρώπων από ρομπότ. Απ' την άλλη υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με την ανακοίνωση της διεύθυνσης της ορχήστρας της γερμανικής πόλης, καθώς όπως υποστηρίζει, στόχος δεν είναι να αντικατασταθούν οι άνθρωποι, αλλά να παίξουν πιο τεχνική μουσική.